Ο στρατηγός Μακρυγιάννης, λοιπόν, δάσκαλος της Ρωμιοσύνης. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα σας πω καινούργια πράγματα, γιατί για τον στρατηγό Μακρυγιάννη τόσα έχουν γραφτεί και οπωσδήποτε και εσείς σε γενικές γραμμές είστε γνώστες του έργου του, των απομνημονευμάτων του και του δευτέρου επίσης του δημοσιευθέντος προ 15 περίπου ετών οράματα και θάματα έργου του, το οποίο παρεμπιπτόντως λέγω ότι βρίσκεται σε συμφωνία με τα απομνημονεύματα του στρατηγού, διότι κάποιοι κουλτουριάριδες προσεπάθησαν να παρουσιάσουν ότι ήταν κάτι το οποίο μας έδειξε έναν άλλο Μακρυγιάννη. Ο Μακρυγιάννης των οραμάτων και των θαμάτων δεν ήταν ο Μακρυγιάννης των απομνημονευμάτων. Αυτό είναι διαστρεβλωτική προσέγγιση του στρατηγού. Ο Μακρυγιάννης είναι ένας και ενιαίος και η ευσέβειά του, η πηγαία και η λαϊκή ευσέβειά του είναι έκδηλη, εκδηλότατη, θα φανεί νομίζω και από τα αποσπάσματα που θα σας παρουσιάσω στη συνέχεια, ήδη στα απομνημονεύματά του. Να ξεκινήσουμε με μερικά βιογραφικά. Το 1797 γεννήθηκε ο στρατηγός, δηλαδή το 1821 ήταν μόλις 24 ετών, το 21, και εκοιμήθη το 1867. Η ζωή του πολυκύμαντη, η προσφορά του στον αγώνα ανιδιοτελέστατη, η αυτοθυσία του παροιμιώδης, 7 τραύματα είχε στο σώμα του, τα οποία τα παρουσιάζει μάλιστα στον επικίδιό του που εξεφωνήθη το 1867 ένας λογοτέχνης της εποχής εκείνης, έτσι με πολύ ποιητικό τρόπο, ως παράσημά του. Και πράγματι τα παράσημα του Μακρυγιάννη ήταν αυτές οι 7 πληγές που είχε λάβει στον αγώνα. Μνημείο αληθινό της πεζογραφίας μας, τα απομνημονεύματά του. Σας αναφέρω τον λόγο του Σεφέρη, ο οποίος στις δοκιμές του έχει μία πραγματεία για τα απομνημονεύματα του στρατηγού Μακρυγιάννη. Ο Μακρυγιάννης, λέγει ο Σεφέρης, είναι ο πιο σημαντικός πεζογράφος της νέας ελληνικής λογοτεχνίας, αν όχι ο πιο μεγάλος, γιατί έχουμε τον Παπαδιαμάντη. Παπαδιαμάντης λοιπόν και Μακρυγιάννης, οι δύο μέγιστοι της νεοελληνικής λογοτεχνίας κατά τον επίσης μεγάλο Σεφέρη, τον νομπελίστα. Ο Μακρυγιάννης, γράφει ο Γιάννης Βλαχογιάννης, ο οποίος επιμελήθηκε και την έκδοση των απομνημονευμάτων του στρατηγού, γράφει τρόπον δεινά δια της σπάθης και ουχή δια της γραφίδος, λέγει ο Βλαχογιάννης, και πράγματι ο λόγος του είναι τόσο ζωντανός και, για να χρησιμοποιήσουμε το γραφικό, το μότερος υπερμάχεραν δίστομον ο λόγος του. Θερμότατη η πίστη του και ο λόγος του προφητικός και αφυπνιστικός, νομίζω ότι είναι κατεξοχήν κατάλληλος για να ακούγεται σήμερα, που δεν είναι σχήμα λόγου ότι τα μηνύματα της νέας εποχής κάπου έχουν ναρκώσει τις πνευματικές μας αισθήσεις, όχι μόνο των ανθρώπων του κόσμου τούτου, αλλά και πολλών εκ των χριστιανών. Και έτσι ο λόγος του στρατηγού, λόγος ανώθευτος, πατριωτικός, λόγος ευσεβίας, πραγματικά νομίζω ότι έχει να μας βοηθήσει πολύ. Να ξεκινήσουμε από κάτι που λέγει ο ίδιος στην αυτοβιογραφία του. Μπορούσε δηλαδή ως νήπιο που ήταν να κάνει μετάνοιες, οι γονείς του του βάζανε να κάνει μετάνοιες και του λέγανε ότι κάνε μετάνοιες για να πιάσεις Περδικόπουλα, και του φέρνανε Περδικόπουλα και του λέγανε ότι επειδή έκανε τις μετάνοιες, λοιπόν, ο Χριστός σου φέρνει. Και το βλέπουμε αυτό και στον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό, που διδάσκει τους γονείς πώς να μάθουν θεοσέβεια στα παιδιά τους. Να τους λέτε, παιδί μου, εγώ δεν έχω να σου δώσω ψωμί, έχει ο Χριστός μας. Και αφού κάνει το παιδί την προσευχή και τις μετάνοιες, μετά θα του δίδεις το ψωμί, ότι του το δίδει ο Χριστός. Λοιπόν, αυτά τα οποία λέγει ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, τα ίδια λέγει και ο στρατηγός, και δεν απέχουν και πολύ
σχεδόν όταν γεννιόταν ο στρατηγός, πριν από λίγα χρόνια είχε θανατωθεί από τους Τούρκους, από τους Εβραίους στην πραγματικότητα, ο Άγιος Κοσμάς ο Τολός. Και μια και αναφέρομαι στον Άγιο Κοσμά, είναι χαρακτηριστικό ότι τόσο πολύ αγαπούσε τις διδαχές του Αγίου Κοσμά ο στρατηγός Μακρυγιάννης, ώστε αναφέρει κάπου ότι θα βάλω, λέει, ένα ζωγράφο να μου γράψει λόγια από τις διδαχές, και μάλιστα των λόγων όπου λέγει ο Άγιος Κοσμάς τον Πάπα να καταράστε, διότι αυτός θα είναι η αιτία, και είναι επίκαιρο το θέμα τώρα. Λοιπόν, θα βάλω, λέει, να μου γράψει ο ζωγράφος, έτσι με γράμματα ωραία καλλιγραφικά, τον Πάπα να καταράστε, διότι αυτός θα είναι η αιτία, και θα το κρεμάσω μαζί με τα κονίσματά μου στο σπίτι. Λοιπόν, είχε σε μεγάλη ευλάβεια τον Άγιο Κοσμά ο στρατηγός. Τώρα, το θέμα μας, όπως είδατε, είναι ο στρατηγός Μακρυγιάννης, δάσκαλος της Ρωμιοσύνης. Ποια είναι η Ρωμιοσύνη? Η Ρωμιοσύνη, βέβαια, θα φανεί από τα αποσπάσματα των απομνημονευμάτων που θα σας διαβάσω, αλλά νομίζω ότι είναι χρήσιμο, ξεκινώντας, να δούμε κάποια πράγματα που λέγει για τη Ρωμιοσύνη ο καθηγητής, ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης, ένας άλλος μεγάλος δάσκαλος της Ρωμιοσύνης, ο οποίος στο βιβλίο του «Ρωμιοσύνη Ρωμανία Ρούμελη», που εξεδόθη το 1975, ήρθε να ταράξει τα λιμνάζοντα μέχρι τότε νερά της νεοελληνικής ιστοριογραφίας, η οποία το θέμα του λεγόμενου Βυζαντίου το προσήγγιζε μέσα από τις ερμηνευτικές τοποθετήσεις της δυτικής ιστοριογραφίας. Ήρθε, λοιπόν, ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης και με αυτά που είπε και έγραψε και τεκμηρίωσε ιστορικά για το λεγόμενο Βυζάντιο, δηλαδή τη χιλιόχρονη ελληνική μεσαιωνική αυτοκρατορία, την Ρωμαϊκή, αυτή είναι στις πηγές η ονομασία, όχι Βυζάντιον, αυτός είναι ένας όρος τον οποίο εμηχανεύθησαν οι δυτικοί ιστορικοί πολύ αργότερα, στα χρόνια του Μεσαίωνος και της Αναγεννήσεως, και ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης, ο οποίος είναι κατά τον Μητροπολίτη Ναυπάκτου κύριο Ιερόθεο διδάσκαλος των θεμελίων της ρωμαϊκής υποστάσεως του γένους, στο βιβλίο του που προανέφερα, το οποίο έθεσε τις βάσεις για αυτήν την νέα αλλά στην πραγματικότητα πολύ παλιά ιστορική θεώρηση, δηλαδή μας επανεσύνδεσε με τις ρίζες μας και μας έκαμε να δούμε ξανά αυτά τα οποία είχαμε ξεχάσει λόγω του επηρεασμού μας από την δυτική ιστοριογραφία, με το βιβλίο του Ρωμιοσύνη. Εκεί, λοιπόν, ανάμεσα στα άλλα λέγει και τα εξής. Η Ρωμιοσύνη διαφέρει των άλλων πολιτισμών, διότι έχει το ίδιον θεμέλιον δια των ηρωισμών της, ως και δια την αγιοσύνην της, δηλαδή το ρωμαϊκόν φιλότιμον, το οποίο δεν υπάρχει εις των ευρωπαϊκών πολιτισμών. Και συνεχίζει ο πατήρ Ιωάννης. Το ρωμαϊκόν φιλότιμον και ο ευρωπαϊκός, αμερικανικός, ρωσικός και ισλαμικός ευδαιμονισμός είναι άκρως αντίθετα θεμέλια πολιτισμών. Ο ευδαιμονισμός, η επιδίωξη δηλαδή έναντι παντός τιμήματος της ευδαιμονίας, του να γίνει κανείς ευτυχής δηλαδή σε αυτήν εδώ τη ζωή, αποβαίνει δύναμης αυτοκαταστροφική, διότι είναι ιδιωτελής, συμφεροντολογική και εγωιστική. Οι οπαδοί του ευδαιμονισμού φθήρονται εκ των έσω και ουδέποτε υπερβαίνουν την πρωτόγονον και ζωώδη κατάσταση της ιδιωτελούς και εγωιστικής συμφεροντολογίας. Εν αντιθέσει προς τον ευδαιμονισμό του ευρωπαϊκού και του ισλαμικού πολιτισμού, διότι και ο ισλαμικός η ισλαμική θεώρηση, ας πούμε, του ανθρώπου ουσιαστικώς βασίζεται σε αυτό που λέγει ο πατήρ Ιωάννης εδώ πέρα, ευδαιμονισμός, και μάλιστα είναι ένας χονδροειδέστατος ευδαιμονισμός, ο οποίος προβάλλεται και στην μεταθάνατον ζωή, εκεί με τα πιλάφια και με τα ουρή και με όλα αυτά τα χονδροειδέστατα τα οποία δίδαξαν δια του Κορανίου ο ψευδοπροφήτης Μωάμεθ στους οπαδούς του. Λοιπόν, εν αντιθέσει προς τον ευδαιμονισμό του ευρωπαϊκού και του ισλαμικού πολιτισμού,
Το Ρωμαϊκόν φιλότιμον, λέγει ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης, έχει ως θεμέλιον τα καθήκοντα και τα υποχρεώσεις. Όχι βέβαια με την έννοια ότι κάτι μας επιβάλλεται έξωθεν και άνωθεν και το κάνουμε ως αγκαρία, δεν είναι αυτή η έννοια του καθήκοντος και των υποχρεώσεων, αλλά αυτά βγαίνουν έτσι ως φυσικό επακόλουθο μέσα από το ξεχύλισμα της αγαπώσης καρδίας του ανθρώπου. Τα καθήκοντα λοιπόν και οι υποχρεώσεις που συντείνουν στην υπέρβαση της ιδιοτελείας και της συμφεροντολογίας και στην άνοδον προς τα ποικίλα στάδια της ανιδιοτελείας. Στην αγάπη, δηλαδή προς την αγάπη η οποία, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, ουζητήτα εαυτής. Ο αποκηρύξας των ευδαιμονισμών, συνεχίζει ο πατήρ Ιωάννης, φιλότιμος Ρωμιός. Ο ευδαιμονισμός θα μπορούσε κανείς, εάν τον αναλύσει κανείς, να δει ότι στην πραγματικότητα είναι η άλογος ζωή των παθών και είναι απόρρια του σαρκικού φρονήματος, το οποίο αντιστρατεύεται εις το θέλημα του Θεού. Ο αποκηρύξας λοιπόν των ευδαιμονισμών, δηλαδή την άλογο ζωή των παθών, η οποία είναι απόρρια του σαρκικού φρονήματος, ο αποκηρύξας αυτά φιλότιμος Ρωμιός, δηλαδή ο ορθόδοξος πιστός. Αυτό σημαίνει Ρωμιός. Ρωμιός σημαίνει πάντραμα της Ορθοδοξίας και της ελληνικότητος. Σημαίνει Ελληνορθοδοξία, Ρωμιοσύνη, αυτό σημαίνει. Δεν υποδουλώνεται εις κανένα, συνεχίζω το κείμενο του πατρός Ρωμανίδη, δεν υποδουλώνεται εις κανένα, ούτε εις τον Θεόν παραμένει δούλος, αφού περάσει τα στάδια του δούλου και του μισθωτού και φτάσει να είναι φίλος και συνεργάτης του Θεού και να έχει παρησίαν παρά το Θεό. Ο φίλος του Θεού Ρωμιός, ο φίλος του Θεού δηλαδή ορθόδοξος πιστός, γενικότερα ακόμη και με τον Θεόν ερίζει, μαλώνει, το οποίο μπορεί μερικούς να του σκανδαλίσει, μαλώνει ακόμη και με τον Θεό, όχι όμως δια τα ειδικά του συμφέροντα αλλά δια των άλλων. Αυτό το βλέπουμε στους Αγίους, πως λέγει και ο Απόστολος Παύλος και ο Μέγας Βαρσανούφιος και άλλοι πολλοί, ότι Θεέ μου, αν είναι να μην σωθούν τα πνευματικά μου τέκνα ή οι αδελφοί μου, οι πνευματικοί αδελφοί μου, τότε ας μη σωθώ κι εγώ. Το ρωμαϊκό φιλότιμο στην υψηλότερη εκδοχή του ταυτίζεται με την αγάπη η οποία ουζητήτα εαυτής, δηλαδή με την τελεία αγάπη. Και βεβαίως για να φτάσει κανείς στην κατάσταση της τελείας αγάπης πρέπει προηγουμένως να περάσει από την κάθαρση της καρδίας από τα πάθη, να φτάσει στον φωτισμό του νοός από την άκτιστο Θεία Χάρη και στην ενίκηση αυτής της χάριτος μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Εάν θα έπρεπε κανείς να χρησιμοποιήσει μία μόνο λέξη για να αποδώσει την καρδιά αυτού του πολιτισμού, του ρωμαϊκού, της ρωμιοσύνης, αυτή θα ήταν η λέξη φιλότιμο, για την οποία λέγαμε και άλλες φορές ότι δεν υπάρχει στα ξένα λεξικά, δεν υπάρχει, όχι ως όρος, δεν υπάρχει ούτε ως όρος ούτε ως πραγματικότης. Είναι κάτι το οποίο αποδίδει αποκλειστικώς και μόνον αυτόν τον τρόπο ζωής, αυτό το ήθος, αυτό το φρόνημα του ορθοδόξου πιστού Έλληνος, ο οποίος θυσιάζεται για τους αδελφούς του. Έχει αυτό το κοινοτικό πνεύμα, το οποίο θα δούμε στο Μακρυγιάννη, είμαστε λέει εις το εμείς και όχι εις το εγώ. Και θα πρέπει να πούμε βέβαια ότι ο ελληνικός πολιτισμός είχε αυτά τα σπέρματα ήδη πριν από το Ευαγγέλιο, και όπως λέγει ωραίο ο πατήρ Γεώργιος ο Μεταλλινός, ο ελληνικός πολιτισμός στην ουσία του είναι η αναζήτηση της αληθείας και ήρθε ο ελληνισμός ως αναζήτηση της αληθείας και βρήκε αυτή την αλήθεια που έψαχνε στο πρόσωπο της ζώσης αληθείας, δηλαδή στο πρόσωπο του Χριστού, και εκεί ανεπάφθη. Λοιπόν, και έτσι η σύζευξη ελληνισμού και χριστιανισμού ως πατερική ορθοδοξία είναι μία φυσικοτάτη σύζευξη
προς κατεσχήνιν βέβαια όλων αυτών οι οποίοι προσπαθούν 2000 χρόνια μετά Χριστόν να μας πούν ότι θα πρέπει να γυρίσουμε στο 12άθον ή ότι ο χριστιανισμός είναι μια εβραϊκή θρησκεία και θα πρέπει να την απορρίψουμε για να επανέλθουμε στο πατροπαράδοτον Σέβας που ήταν το 12άθεον. Η ιστορία όμως δεν γυρίζει πίσω, για να χρησιμοποιήσουμε και ένα σύνθημα από τον χώρο τον πολιτικό κοινωνικό, δεν γυρίζει πίσω η ιστορία. Νομίζω ότι είναι χρήσιμο να, για να μην σας λέγω δικά μου πράγματα, να δούμε μέσα από τα κείμενα του στρατηγού Μακρυγιάννη κάποια αποσπάσματα τα οποία θα μας βοηθήσουν να διασαφηνίσουμε και να προβάλλουμε και να κάνουμε έτσι πιο παραστατικά, να διαζωγραφίσουμε μέσα μας βασικές πνευματικές συνιστώσεις αυτού που λέμε ρωμιοσύνη. Σας διαβάζω από την αυτοβιογραφία του κάτι που έχει σχέση με τα παιδικά, με τα νεανικά του χρόνια, για να δείτε την ζωντανή πίστη του στο Θεό και την αγνή φιλοπατρία του. Όταν έγινα, λέει, 14 ετών, μάλλον τα πρώτα να σας τα πω, ή ας αφήσουμε τον ίδιο να μιλήσει, γιατί όσο και να προσπαθεί κανείς να αποδώσει τα λόγια του με τα δικά μου λόγια, να προσπαθήσω οπωσδήποτε αδικό το κείμενο. Έγινα, λέγει ο στρατηγός, ως 14 χρονών και πήγα εις ένα πατριώτη μου εις Δεσφίναν στην Πελοπόννησο. Στάθηκα με εκείνον μια ημέρα. Ήταν γιορτή και πανηγύρι τα Γιαννιού. Πήγαμεν εις το πανηγύρι. Πανγύρι το λέγει ο στρατηγός, πανηγύρι εννοεί. Μόδωσε το ντουφέκι του να το βαστώ. Εγώ θέλησα να το ρίξω και ετσακίστη. Θέλησε να πυροβολήσει, φαίνεται, ποιος ξέρει τι έκανε εκεί πέρα, του είπε, έσπασε το όπλο. Τότε με έπιασε σε όλον τον κόσμο ομπρός και με πέθανε στο ξύλο. Δεν με έβλαβε το ξύλο τόσο, δεν με πείραξε, λέει, τόσο το ξύλο, περισσότερο η ντροπή του κόσμου. Τότε όλοι τρώγαν και πίναν και εγώ έκλαιγα. 14 ετών ο Μακρυγιάννης. Αυτό το παράπονο δεν ήβρα άλλον κριτή να το υπό να με δικαιώσει. Έκρινα εύλογο να προστρέξω εις τον Αηγιάννη, ότι εις το σπίτι του μόγινε αυτήν η ζημία και η ατιμία, στο πανηγύρι τα Γιαννιού. Μπαίνω τη νύχτα μέσα στην εκκλησιά του και κλείνω την πόρτα και αρχινώ τα κλάματα με μεγάλες φωνές και μετάνοιες. Είδατε, ορθόδοξος ευσέβεια. Λοιπόν, έκαμνε μετάνοιες. Τι είναι αυτό όπου μόγινε σε μέναν γομάρι ή με να με δέρνουν, έλεγε, και τον παρακαλώ να μου δώσει άρματα καλά και ασημένια και 15 πουγγιά χρήματα και εγώ θα του φτιάξω ένα μεγάλο καντήλι ασημένιο. Με τις πολλές φωνές εκάμαμεν τις συμφωνίες με τον Άγιον. Βλέπετε την οικειότητα που είχε με τον Αηγιάννη. Εκάμαμε, λέει, συμφωνία, και πράγματι πέρασαν τα χρόνια και όπως αναφέρει στα απομνημονεύματά του, ήλθε εις κατάσταση, δηλαδή απέκτησε χρήματα, άρχισε να εμπορεύεται και απέκτησε τα άρματα, αλλά δεν ξέχασε τις συμφωνίες που είχε κάνει με τον αληθινόν του φίλον, όπως ονομάζει τον Αηγιάννη, και αναφέρει επιλέξει. Τότε έφτιασα ντουφέκια σημαίνιων, πιστόλες και άρματα και ένα καντήλι καλό. Και αρματωμένος καλά και συγυρισμένος το πήρα και πήγα εις τον προστάτην μου και ευεργέτην μου και αληθινών φίλων, τον Αηγιάννη, και σώζεται έως την σήμερον. Έχω και το όνομά μου γραμμένο εις το καντήλι. Και τον προσκύνησα με δάκρυα από μέσα από τα σπλάχνα μου, ότι θυμήθηκα όλες μου τις ταλαιπωρίες όπου εδοκίμασα. Βλέπετε, λοιπόν, αυτό το στοιχείο, το οποίο νομίζω ότι είναι στοιχείο του γνησίου λαϊκού μας πολιτισμού. Αυτή η οικειότης με τους Αγίους, μιλάει με τον Αηγιάννη σαν φίλος, κάνει τις μετάνοιες και τελικά κλείσαμε, λέει, τη συμφωνία, και το στοιχείο της ευχαριστίας, της ευγνωμοσύνης δεν ξεχνά, αλλά αισθάνεται την εσωτερική υποχρέωση να ανταποδώσει, να αυτά τα οποία έταξε να τα δώσει στον Άγιο, και του πηγαίνει πράγματι ένα ασημένιο καντήλι.
Στη συνέχεια βέβαια έχουμε τα χρόνια της Επαναστάσεως και η προσφορά του είναι γνωστή. Υπήρξε μέλος της Φιλικής Εταιρείας, εμοιήθη στη Φιλική Εταιρεία, ήταν εκ των πρώτων που μπήκαν στον αγώνα στην Πελοπόννησο και στη Στερεά και στην Αθήνα, σε όλα τα μέτωπα έδρασε ο στρατηγός, και σε διάφορα σημεία των απομνημονευμάτων του βλέπουμε πως για να ανταπεξέλθει σε αυτές τις δυσκολίες του αγώνος αντλούσε δύναμη από την μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας. Αναφέρει χαρακτηριστικά σε ένα σημείο: τα μεσάνυχτα περνώντας έστειλα και πήρα τον παπά και μας ξομολόγησε και λειτουργήσε και μεταλάβαμε. Ήταν πριν από τη μάχη με τον Ιμπραήμ στο νιόκαστρο της Πύλου. Την παραμονή της μάχης λοιπόν τα μεσάνυχτα έστειλα, λέει, πήρα τον παπά, μας ξομολόγησε, λειτουργήσε και μεταλάβαμε. Αλλά και στην οικογενειακή του ζωή είχε αυτή τη σχέση, την πραγματική, τη ζωντανή, με τα μυστήρια της Εκκλησίας. Ολόκληρη η οικογένειά του εξομολογούνταν και αναφέρει χαρακτηριστικά: έρχεται ο σεβάσμιος αγαθός δεσπότης Μπουντουνίτσας, το αναφέρει, στην πραγματικότητα είναι της Μενδενίτσας, έρχεται πάντοτε, με ξομολογάει εμένα και την οικογένειά μου. Δηλαδή είχε ζωντανή σχέση, όχι τυπική σχέση με την Εκκλησία, είχε μυστηριακή ζωή ο στρατηγός Μακρυγιάννης και η οικογένειά του. Είναι πολύ γνωστό το απόσπασμα από τα απομνημονεύματα που θα σας διαβάσω παρακάτω, που βλέπει κανείς πως εναποτίθενται οι ελπίδες για την έκβαση του αγώνος, όχι στις δυνάμεις της ανθρώπινες, αλλά στην δύναμη και στη βοήθεια του Θεού. Και αυτό είναι ένα άλλο στοιχείο επίσης πολύ σημαντικό του πολιτισμού μας, της Ρωμιοσύνης. Είναι παραμονές της μάχης με τον Ιμπραήμ στους μήλους του Ναυπλίου. Και εκεί λοιπόν που φτιάχνανε τις θέσεις τους, τις οχυρώσεις που έκαμνε ο Μακρυγιάννης, έρχεται και ο Γάλλος ναύαρχος Δεριγνή και γίνεται μεταξύ τους η εξής μνημειώδης συνομιλία. Εκεί όπου φτιάχνα, λέγει ο Μακρυγιάννης, τις θέσεις εις τους μήλους, ήρθε ο Ντερνής, ο Δεριγνή, να με ειδεί. Μου λέγει: τι κάνεις αυτού, αυτές οι θέσεις είναι αδύνατες, τι πόλεμο θα κάνετε με τον Μπραήμι αυτού, με τον Ιμπραήμ. Του λέγω: είναι αδύνατες οι θέσεις και εμείς, όμως είναι δυνατός ο Θεός όπου μας προστατεύει, και θα δείξουμε την τύχη μας σε αυτές τις θέσεις τις αδύνατες. Κι αν είμαστε ολίγοι εις το πλήθος του Μπραήμι, παρηγοριόμαστε με έναν τρόπο ότι η τύχη μας έχει τους Έλληνες πάντοτε ολίγους, ότι αρχή και τέλος παλαιόθεν και ως τώρα όλα τα θερία πολεμού να μας φάνε και δεν μπορούνε. Τρώνε από μας και μένει και μαγιά, και οι ολίγοι αποφασίζουν να πεθάνουν, και όταν κάνουν αυτήν την απόφαση, όταν πάρουν αυτή την απόφαση, λίγες φορές χάνουν και πολλές κερδένουν. Η θέση όπου είμαστε σήμερα εδώ είναι τη αυτή, και θα ειδούμεν την τύχη μας η αδύνατη με τους δυνατούς. Αυτά είπε ο Μακρυγιάννης. Τρέμπιεν, λέγει, και ανεχώρησαν ο ναύαρχος. Δηλαδή πολύ καλά. Τρέμπιεν στα γαλλικά σημαίνει πολύ καλά. Τι να πει ο ναύαρχος? Ο ναύαρχος μιλούσε με τη λογική, μιλούσε με την επιστήμη βέβαια, τη στρατιωτική τέχνη, αλλά ο στρατηγός μιλούσε με την καρδιά και μιλούσε. Των φώτων που τους δώσαμε μας έφεραν εδώ πέρα την κακία και την παραλυσία και τη διχόνοια. Τέτοια αρετή έχουν, τέτοια φώτα μας δίνουν. Μας δίνουν αυτά που έχουν. Δηλαδή είναι φαύλοι αυτοί, και αυτό που έχουν το εξάγουν και στην μικρή μας τότε πατρίδα. Μια χούφτα απόγονη εκείνων των παλαιών Ελλήνων, χωρίς ντουφέκια και πολεμοφόδια και τα άλλα αναγκαία του πολέμου, ξεσκεπάσαμε την μάσκαρα του Γκραν Σινιόρε, του Σουλτάνου. Βγάλαμε τη μάσκα του Γκραν Σινιόρε, του μεγάλου αφέντη, του Σουλτάνου.
όπου είχε εις το πρόσωπον του και έσκιαζε εσένα τον μεγάλο Ευρωπαίο. Δεν μπορούσαν οι Ευρωπαίοι να τα βγάλουν πέρα με τους Οθωμανούς Τούρκους, και αυτό που δεν μπορούσαν να κάνουν αυτοί το έκαμε ο φτωχός Έλληνας, χωρίς τίποτε, χωρίς μέσα, χωρίς όπλα, χωρίς οικονομική επιφάνεια. Και παρακάτω, διερμηνεύοντας τα αισθήματα του ελληνικού λαού, στρέφεται εναντίον των ατιμιών των ηγετών των μεγάλων δυνάμεων και στηρίζεται με εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη του Θεού. Δείτε πάλι πως μιλεί στους Ευρωπαίους. Όμως του κάκου κοπιάζεται. Αν δεν υπάρχει σε εσάς αρετή, υπάρχει η δικαιοσύνη του μεγάλου Θεού, του μεγάλου Βασιλέα, ότι εκείνου η δικαιοσύνη μας έσωσε και θέλει μας σώσει, ότι όσα είπεν αυτός είναι όλα αληθινά και δίκαια και τα δικά σας ψέματα δολερά. Και όλοι οι τίμοι Έλληνες δεν θέλει κανένας ούτε να σας ακούσει, ούτε να σας ειδεί, ότι μας φαρμάκωσε η κακία σας, όχι των φιλανθρώπων υπηκόγων σας, εσάς των ανθρωποφάγων, οπούλο ζωντανούς τρώτε τους ανθρώπους. Δηλαδή οι απλοί άνθρωποι δεν μας φταίνε, αλλά εσείς που καθορίζετε τις τύχες των λαών της Ευρώπης, είτε Μέτερνιχ ήταν είτε οτιδήποτε άλλο ήταν, εσάς λοιπόν των ανθρωποφάγων λέγει, όπου ούλο ζωντανούς τρώτε τους ανθρώπους. Και συνεχίζει, και καταντήσατε την κοινωνία παραλυσία. Όμως άλλο χαρακτηριστικό και αυτό της αγνής καρδιάς της λαϊκής του στρατηγού Μακρυγιάννη, δεν είναι άδικος ούτε είναι φανατισμένος, ξέρει να διακρίνει και να ευγνωμονεί εκεί που χρειάζεται με ειλικρίνεια. Δείτε τι λέγει για τον αρχικαγκελάριο του Όθωνος, τον Βαβαρό Ρουντχαρτ, του οποίου το όνομα το εξελληνίζει και τον λέει Ρουντχάρτη. Τους έκανα, λέγει, ένα τραπέζι πολλά καλό και είπα, από δικαιοσύνη διψάγει η πατρίδα και ειλικρίνεια. Όποιοι την κυβερνούνε, ο Θεός να τους φωτίσει και να τους οδηγήσει εις αυτό. Έπιε και ο Ρουντχάρτης για μένα. Ήγερε λοιπόν στην πρόποση του στρατηγού, ανταποκρίθηκε ο Ρουντχάρτ, ο αρχικαγκελάριος του Όθωνος. Είναι η αλήθεια, σχολιάζει ο στρατηγός, είναι η αλήθεια του Θεού, πρέπει να το λέμε δηλαδή, είναι αλήθεια, όσον καιρό κυβέρνησε αυτός, μεγάλη δικαιοσύνη και ειλικρίνεια είδαμε, και εξόδιαζε και εξιδίων του πολλά, αλλά την αρετή στην Ελλάδα η ιδιοτέλεια την κάνει κακία. Αντιστρέφονται τα πράγματα, δηλαδή ήταν ο άνθρωπος τίμιος και λοιπά, και θα λέγανε προφανώς και σε εκείνα τα χρόνια ό,τι λέγεται και σήμερα, ότι βλάκας είναι δηλαδή, να βάζει και από την τσέπη του και να μην κονομάει και να μην κλέβει, δεν είναι καλά ο άνθρωπος. Και έφυγε από την πατρίδα μας ο καλός και αγαθός άνθρωπος και εις τον δρόμο πέθανε από την πίκρα του. Ο Θεός να το έχει την ψυχήν αυτινού του αγαθού ανθρώπου, δηλαδή ο Θεός να πάψει την ψυχή του. Και στη συνέχεια έχουμε ένα επίσης γνωστό απόσπασμα από τα απομνημονεύματα που μιλεί ο στρατηγός με το Γάλλο περιηγητή Μαλέρμπ, και εκεί πέρα δείτε τι διαμείβεται. Η κριτική δηλαδή την οποία κάνει στους Ευρωπαίους δεν είναι απότοκος κάποιου φανατισμού ή κάποιας φαντασιοπληξίας, αλλά είναι βασισμένη στα πραγματικά ιστορικά γεγονότα. Του λέγω, του Μαλέρμπ, μόλον τούτο τώρα όπου ζούμεν όλοι οι τίμοι Έλληνες, ευχαριστούμεν τους φιλέλληνας εις τον κόπον όπου έλαβαν δια να μας σχηματίσουν και εμάς έθνος, όπου είμαστε τόσους αιώνες, ήμασταν τόσους αιώνες σενού λιονταριού τα νύχια, λέγει ο στρατηγός αυτά. Και
ανταπαντά ο Μαλέρμπ. Ένα θα σας βλάψει εσάς, το κεφάλαιο της θρησκείας, όπου αυτή η ιδέα είναι σε εσάς πολύ τυπωμένη, λέει ο Μαλέρμπ. Θα σας βλάψει, λέει, που είστε πολύ προσκολλημένοι στην πίστη, την Ορθόδοξη. Και ο στρατηγός του απαντάει: «Χωρίς αρετή και θρησκεία δεν σχηματίζεται κοινωνία ούτε βασίλειον, και πράγμα τζιβαϊρικών πολυτίμητο, όπου το βαστίξαμεν εις την τυραγνία του Τούρκου, δεν το δίνομεν τώρα, ούτε το καταφρονούμεν οι Έλληνες. Και τι έχεις εσύ για μένα, τι δοξάζω εγώ», δηλαδή και τι σε νοιάζει εσένα, τι πιστεύω εγώ, γιατί αναμειγνύεσαι, «και δια τι να φροντίζω εγώ δια σένα τι δοξάζεις», και από τη δική μου την πλευρά και εγώ να μην αναμειγνύομαι σε αυτά που πιστεύεις εσύ, είναι δικαίωμά σου. «Ο Θεός ας θεωρήσει του καθενού τη γνώμη, είναι φροντίδα αυτινού και όχι του λόγου σου να μου το υπείς». Μάλλον λίγο παρακάτω: «Είναι λοιπόν θέμα δικό σου και ο Θεός ας δει του καθενός την καρδιά», θα λέγαμε, «και τη διάθεση και την προαίρεση». Και λίγο παρακάτω: «Και όχι του λόγου σου να μου το υπείς, δεν σε ακούγω», δηλαδή αυτό που μου πες ότι θα σας βλάψει το ότι είστε πολύ προσκολλημένοι στην πίστη. Αυτό λοιπόν όχι εσύ να μου το πεις, εγώ δεν το ακούγω, αλλά και ο Θεός ο ειδικός σου να μου το υπεί, δεν σαλεύει το μάτι μου, λέει ο στρατηγός. Μπορεί να προσκομίσει κανείς πλείς τα όσα αποσπάσματα από τα απομνημονεύματα, στα οποία φαίνεται το πώς έτσι με λεβενδιά, με αφοβία, ο στρατηγός όρθωνε το ανάστημά του απέναντι στους τότε κυβερνώντες και στους βαβαρούς και στον Όθωνα και στους άλλους, λοιπόν, για τα δίκαια του λαού και των ανθρώπων που πολέμησαν και έχισαν το αίμα τους για να αναστήσουν αυτόν τον τόπο. Σε ένα από αυτά, καθώς διατρανώνει αυτές τις σκέψεις του και αυτές τις τοποθετήσεις του, απευθυνόμενος στους ξένους, λέγει: «Δεν δουλεύουν δια την πατρίδα και την θρησκεία αυτήν», δηλαδή οι κόλακες και οι άνθρωποι των συμφερόντων και των σκοπιμοτήτων, «δουλεύουν οι γενναίοι άντρες και σκοτώνονται δι' αυτά, για την πατρίδα και τη θρησκεία. Όχι να κάθεσαι εσύ ένας μεγάλος βασιλέας και να καταγίνεσαι να αλλαξοπιστήσεις μια φούχτα ανθρώπους όπου ήταν τόσους αιώνες χαμένοι και σβησμένοι από την κοινωνία». Δηλαδή δεν σε τιμά αυτό το πράγμα. «Εκείνος όπου τους κυρίεψε», ο Τούρκος δηλαδή, «τους έκαιγε εις τους φούρνους, τους έκοβε γλώσσες, τους παλούκωνε να αλλάξουν τη θρησκεία τους και δεν μπορούσαν να κάνει τίποτες. Τώρα ο Θεός ο δίκαιος και παντοδύναμος, όπου ορίζει και εσένα», θεολογεί ο Μακρυγιάννης, «ο Θεός ο δίκαιος και παντοδύναμος», λέει, «όπου ορίζει και εσένα», μην νομίζεις ότι είσαι κάτι το αυτό, λοιπόν, «ο Θεός σε ορίζει και εσένα, ανέστησε αυτήν το μικρό έθνος», αυτό το μικρό έθνος το ανέστησε, «και θέλει να δοξάζεται από αυτό το μικρό ορθόδοξο έθνος, ορθοδόξος και ανατολικός». Δείτε τι λέγει και για τον Κολέτη. Όχι μόνο στους ξένους τα λέει, αλλά και στους δικούς μας, οι οποίοι εφέρονται ως όργανα των ξένων. «Μάθαινα από ανθρώπους τίμιους ότι η κατήχηση των ξένων εναντίον της θρησκείας μας προοδεύει». Η κατήχηση των ξένων λοιπόν εναντίον της θρησκείας μας προοδεύει, ο προσιλητισμός. «Τότε κάπνισαν τα μάτια μου, πάγω εις τον Κολέτη και του λέγω: δεν μας αφήνεις πλέον ήσυχους να ζήσομεν εδώ εις την ματοκυλισμένη μας πατρίδα με τη θρησκεία μας, αλλά μας τσαλαπατάς και μας διαιρείς. Γνωρίζομεν τις ενέργειες τις μυστικές των ξένων, όπου εργάζονται δια την θρησκεία μας. Θρησκείαν δεν αλλάζομεν εμείς, ούτε την πουλούμεν».
Στη συνέχεια διεκτραγωδεί την εξαχρίωση των ηθών, η οποία κυρίως εγίνεται στα χρόνια εκείνα μέσω του θεάτρου. Και τι θα είχε να πει σήμερα δεν ξέρω ο στρατηγός. Το έθνος, λέγει, αφανίστη όλους διόλου, και η θρησκεία, εκκλησία εις την πρωτεύουσα δεν είναι, και μας γελάνε όλος ο κόσμος. Οι φατρίες σας το ένα μέρος και το άλλο θέλετε θέατρο, το φτιάσετε και αυτό δια να μας μάθει την παραλυσία, και δι' αυτό παίρνουν δύο αδέλφια δύο αδελφές. Ό,τι του λες, η θρησκεία δεν είναι τίποτας, σου λέει, και τα παιδιά όπου τα στέλνουν να φωτιστούν γράμματα και αρετή, από μέσα το κράτος και απ' έξω φωτίζονται την τραγουδική και ηθική του θεάτρου, και πουλούνε τα βιβλία τους οι μαθητές και πάνε να ακούσουν τη Ρίτα Βάσο, την τραγουδίστρια του θεάτρου. Ήταν αστέρι της εποχής. Ότι παλαβώσανε οι γέροντες, όχι τα παιδάκια, να μην πουλήσουν τα βιβλία τους. Παλαβώσανε οι γέροντες, λέει. Τι κάνουν τα παιδιά. Δι' αυτήν την προκοπή σου στέλνει κάθε γονέος το παιδί του εις την πρωτεύουσα, αυτά τα φώτα να γυμναστεί. Και για τα μοναστήρια τα οποία διέλυσαν οι Βαβαροί, 450 περίπου μοναστήρια διελύθησαν με το διάταγμα των Βαβαρών στα χρόνια εκείνα, 450 μοναστήρια. Και οι μοναχοί και οι μοναχές οθούνταν και αναγκάζονταν να βγουν στον κόσμο και να παντρευτούν. Δείτε τι λέγει ο στρατηγός. Αφάνισαν όλος διόλου τα μοναστήρια, και οι καημένοι οι καλόγεροι όπου αφανίστηκαν εις τον αγώνα. Αυτά είναι η απάντηση για αυτούς που αμφισβητούν την προσφορά της Εκκλησίας και ειδικότερα του μοναχισμού στον αγώνα. Να τι λέγει ο στρατηγός που τάζεσαι. Αφανίστηκαν στον αγώνα, λέει, οι καλόγεροι, πεθαίνουν της πείνας μέσα στους δρόμους, όπου αυτά τα μοναστήρια ήταν τα πρώτα προπύργια της επανάστασής μας, ότι εκεί ήταν και οι τζεμπιχανέδες μας, δηλαδή οι πυρητιδαποθήκες, και όλα τα αναγκαία του πολέμου, ότι ήταν παράμερον και μυστήριον από τους Τούρκους, ήτανε, δεν τα υποψιαζόταν οι Τούρκοι, και γι' αυτό μπορούσαν εκεί να έχουν τις πυρετεδοποθήκες και τα άλλα αναγκαία οι επαναστατημένοι Έλληνες. Και θυσίασαν οι καημένοι οι καλόγεροι και σκοτώθηκαν οι περισσότεροι στον αγώνα, και οι Μπαβαρέζοι παντήχαιναν ότι είναι οι καπουτσίνοι της Ευρώπης, δεν ήξεραν ότι είναι σεμνοί και αγαθοί άνθρωποι. Βρίσκει, δείτε εδώ τώρα, ο στρατηγός με καλό λογισμό πάει να τους βρει ελαφρυντικό τους Μπαβαρέζους, λέει. Ίσως το έκαναν νομίζοντας ότι η δική μας η μοναχή είναι σαν τους καπουτσίνους ή τους άλλους τα μοναχικά τάγματα της Δύσεως, που ήταν, ας πούμε, θεομπαίχτες. Η δική μας όμως, λέει, δεν είναι έτσι, αλλά είναι σεμνοί άνθρωποι και αγαθοί, και με τα έργα των χεριών τους απόκτησαν αυτά, αγωνιζόμενοι και δουλεύοντας τόσους αιώνες, και ζούσαν μαζί τους τόσοι φτωχοί και έτρωγαν ψωμί. Και χάλασαν λίγο παρακάτω οι Μπαβαρέζοι και ρήμαξαν όλους τους ναούς των μοναστηριών. Σε άλλο σημείο λέγει, είπαμε ότι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του χαρακτήρος του στρατηγού είναι η αγνότητά του. Δεν έδρασε ποτέ κάτω από την επίρρεια σκοπιμοτήτων. Πάντοτε και ο ελεγχός του και οι σκέψεις του και οι κρίσεις που εξέφερε εκινούνται από αγνά ελαττήρια. Λέγει, εγώ δεν ξέρω κολακίες, και πάντοτε του είπα του βασιλέως την αλήθεια. Ό,τι γράφω εδώ, του το είπα και με το στόμα πολλάκης, ότι σε αυτήν την πατρίδα όπου βασιλεύει αυτός, όσο να γίνει έτοιμον το βασίλειον, έλειωσαν λιοντάρια. Εγώ εμπρός εκείνους είμαι ένας ψήλος. Βλέπετε την ταπείνωσή του, Λιοντάρια, και εγώ είμαι ένας ψήλος. Όμως έκανα κι εγώ ό,τι μπορούσα. Κα δύο χέρια έχω ένα.
την κοιλιά μου τρύπια, το κεφάλι με δύο τρύπες. Το λοιπόν, αν θέλουμε το λίγο να γίνει μεγάλον, πρέπει να λατρεύουμε Θεόν, να αγαπάμε πατρίδα, να έχουμε αρετήν, τα παιδιά μας να τα μαθαίνουμε γράμματα και ηθική. Αυτό είναι το ελληνορθόδοξο ήθος και βλέπετε την διαβάθμιση που κάνει. Πρώτα λέει πρέπει να λατρεύουμε Θεόν, μετά να αγαπάμε πατρίδα, να έχουμε αρετήν, τα παιδιά μας να τα μαθαίνουμε γράμματα και ηθική. Και το απόσπασμα από τα απομνημονεύματα, το οποίο δείχνει αυτό το κοινοτικό πνεύμα. Και αφού ο Θεός θέλησε να κάνει νεκρανάσταση στην πατρίδα μου, να την λευτερώσει από την τυραγνία των Τούρκων, αξίωσε και μένα να δουλέψω κατά δύναμην, λιγότερον από τον χειρότερον πατριώτη μου Έλληνα. Όσοι αγωνιστήκαμε, αναλόγως ο καθής, έχουμε να ζήσουμε εδώ. Το λοιπόν δουλέψαμε όλοι μαζί, να την φυλάμε και όλοι μαζί και να μην λέγει ούτε ο δυνατός εγώ, ούτε ο αδύνατος. Ξέρετε πότε να λέγει ο καθής εγώ, όταν αγωνιστεί μόνος του και φτιάσει ή χαλάσει να λέγει εγώ. Όταν όμως αγωνίζονται πολλοί και φτιάνουν, τότε να λένε εμείς. Είμαστε εις το εμείς και όχι εις το εγώ. Και εις το εξής να μάθουμε γνώση, αν θέλουμε να φτιάσουμε χωριών, να ζήσουμε όλοι μαζί. Έγραψα γυμνή την αλήθεια, να ειδούνε όλοι οι Έλληνες, να αγωνίζονται δια την πατρίδα τους, δια την θρησκεία τους, να ειδούνε και τα παιδιά μου και να λένε έχουμε αγώνες πατρικούς, έχουμε θυσίες, αν είναι αγώνες και θυσίες. Πάλι ταπείνωση εδώ, και βέβαια τι άλλο είναι από αγώνες και θυσίες αυτά τα πράγματα. Και να μπαίνουν σε φιλοτιμίαν τα παιδιά οι νεότεροι και να εργάζονται εις το καλό της πατρίδας τους, της θρησκείας τους και της κοινωνίας, ότι θα είναι καλά δικά τους. Άλλο χαρακτηριστικό του ήθους του στρατηγού και του ήθους του πολιτισμού μας είναι ο ασυμβίβαστος αγώνας εναντίον του ψέματος και του δόλου και η υπερμάχησης υπέρ της αληθείας. Ήταν έτοιμος για χάρη της αλήθειας να δώσει τη ζωή του ο στρατηγός. Γράφει τα εξής, ότι εις την αλήθεια μου πεθαίνω και δια να μιλώ την αλήθεια κατατρέχομαι και από βασιλέα και από προκομμένους. Προκομμένοι ήταν οι αυλοκόλακες και οι άλλοι, οι άνθρωποι των συμφερόντων και των περιστάσεων. Θέλουν την αλήθεια, θέλουν τάχα την αλήθεια και όποιος την υπεί κινδυνεύει. Αλήθεια, αλήθεια, πικρίο που είσαι, ούτε βασιλείς σε ζυγώνουν, ούτε οι προκομμένοι, μόνο ρωτούν δια σένα και ύστερα σε κατατρέχουν. Και το κατεξοχήν χαρακτηριστικό αυτού του ελληνορθοδόξου ήθους, η αγάπη η οποία ούζεται τα εαυτής και το φιλότιμο, όπως είπαμε και στην αρχή διαβάζοντας τα αποσπάσματα από τον πατέρα Ιωάννη Ρωμανίδη, δείτε πώς εκφράζεται εδώ πέρα από τον στρατηγό, ο οποίος αποφασίζει, το αποφασίζει είναι σχήμα λόγου, δηλαδή δεν κάθεσε να το σκεφτεί και να το βασανίσει, βγήκε αυθόρμητα από την καρδιά του μέσα αυτό, παρετείται από τη σύνταξή του διότι άλλοι αγωνιστές πεθαίνουν της πείνας. Δείτε τι λέγει. Είχα και ένα μήνα όπου άρχισα να παίρνω μισθόν του βαθμού μου. Είχε τον βαθμό του στρατηγού. Καθώς και οι άλλοι. Έπαιρνα 360 δραχμές. Είδα αυτό και πέθαιναν οι άνθρωποι εις τα παλιοκλήσια. Σε ερυπωμένες εκκλησίες δεν είχαν που να μείνουν. Οπλαρχηγοί και άλλοι. Και από την πείνα και από το κρύον, τότε εστοχάστηκα. Οι αγωνιστές να πεθαίνουν της πείνας και εμείς να πληρωνόμαστε ολίγοι άνθρωποι. Εμείς οι ολίγοι φέραμε τη λευτεριά. Να κόψουμε και εμείς των μισθών μας, είτε να πάρουν και οι αδελφοί μας συναγωνιστές. Σου λέει δεν θέλω, εάν είναι να μην παίρνουν οι άλλοι, δεν θέλω κι εγώ. Η δε ξύκει να γίνει και σε εμάς. Αλλιώς δεν θα είναι ευλογημένο, έτσι καλά το είπατε, δεν θα είναι ευλογημένο και για μας αυτό που παίρνουμε.
τότε φτιάνω μια αναφορά και λέγω, επειδή όσοι αγωνίστηκαν πεθαίνουν από την πείνα και την ταλαιπωρία, καθώς και οι χείρες των σκοτωμένων και τα παιδιά τους, τον μισθόν όπου μου δίνετε διατάξετε να μου κοπεί όλος και να τον δίνετε εις τους αγωνιστάς και τις χείρες και τα ορφανά των σκοτωμένων. Λοιπόν, τι να πει κανείς μετά από αυτά. Και άλλο μνημείο επίσης, έτσι, ρωμαϊκού ήθους και φρονήματος και αυταπαρνήσεως, είναι η Διαθήκη την οποία συντάσσει το βράδυ εκείνο της Δευτέρας προς την 3η Σεπτεμβρίου του 1843, όπου έγινε το κίνημα, επικεφαλής του οποίου ήταν ο στρατηγός και από την επιτυχία του οποίου άλλαξε η συνταγματική πορεία της χώρας και η απόλυτη μοναρχία η οποία υπήρχε έγινε συνταγματική μοναρχία, και επειδή φωνάζανε σύνταγμα, σύνταγμα, πήρε και η πλατεία συντάγματος την ονομασία. Λοιπόν, νομίζω αξίζει τον κόπο να το διαβάσουμε και με αυτόν τον τρόπο να τελειώσουμε κιόλας. Θα πρέπει να σας πω ότι χρησιμοποίησα στην παρουσίαση αυτή που σας έκαμα ένα φυλάδιο το οποίο κυκλοφόρησε από τη Μονή Παρακλήτου με τίτλο «Ο πόνος του Μακρυγιάννη», το οποίο είναι πραγματικά πολύ χρήσιμο. Βέβαια, βρήκαμε και προσκομίσαμε και άλλα χωρία από τα απομνημονεύματά του, αλλά ο πυρήνας, ο άξονας, ο κεντρικός ήταν από εκεί. Δείτε λοιπόν τι γράφει στην Διαθήκη την οποία συντάσσει το βράδυ εκείνο, καθώς το σπίτι του πολιορκείται από πεζούς και υπείς και η ζωή του διατρέχει τον έσχατο κίνδυνο. Σε αυτή λοιπόν τη σκοτεινή ώρα, διαβάζουμε στα απομνημονεύματα, λέγει ο Βλαχογιάννης, πέφτει στα γόνατα και ζητάει φώτιση και θάρρος. Σηκώνεται ενισχυμένος και μέσα σε εκείνη την αντάρα γράφει τη Διαθήκη του, που είναι ένας εθνικοθρησκευτικός θούριος. Αρχίζει «εις δόξαν του δίκαιου και μεγάλου Θεού». Αυτό είναι το ξεκίνημα. Και ενοχλούνται μερικοί επειδή στο προήμιον του Ελληνικού Συντάγματος υπάρχει η επίκληση της Αγίας Τριάδος. Τι να κάνουμε, αυτό ήταν το ήθος και αυτή ήταν η επιθυμία των ανθρώπων που έδωσαν το αίμα τους για να ελευθερωθεί αυτός ο τόπος. «Εις δόξαν του δίκαιου και μεγάλου Θεού, Κύριε Παντοδύναμε, εσύ Κύριε θα σώσεις αυτό το αθώο έθνος. Είμαστε αμαρτωλοί, είσαι Θεός. Ελέησέ μας, φώτισέ μας και κίνησέ μας εναντίον του δόλου και της απάτης, της συστηματικής τυραννίας της πατρίδος και της θρησκείας. Εις δόξαν σου Κύριε σηκώνεται απόψε η σημαία της λευτεριάς εναντίον της τυραννίας. Πατριώτες, πεθαίνω δια την πατρίδα, στέκω εις τον όρκον μου τον πρώτον, δεν μπορώ πατρίδα να σε βλέπω τι ούτως», να σε βλέπω έτσι δηλαδή, «και των σκοτωμένων τα παιδιά και οι γριές να διακονεύουν και τις νιές να τις βιάζουν διακομμάτι ψωμί στην τιμή τους οι απατεώνες της πατρίδος. Γιωμάτες οι φυλακές από αγωνιστές και στα σοκάκια σου διακονεύουν αυτήν οι αγωνιστέ όπου χύσανε το αίμα τους δια να ξαναϋποθεί πατρίδα Ελλάς. Είτε ελευθερία κατά τους αγώνες μας και κατά τις θυσίες μας, είτε θάνατος εμάς. Πεθαίνω εγώ πρώτος απόψε. Έχετε για πατριώτες και εις την άλλη ζωήν σμίγομεν εκεί όπου είναι και οι άλλοι συναγωνιστέ μας, εις τον κόρφον του αληθινού βασιλέως, του μεγάλου Θεού του αληθινού. Πατρίδα σ' αφήνω ανήλικα παιδιά και γυναίκα, αν τα αφήσουνε ζωντανά, τα αφήνω εις την προστασία σου. Κοίταξε ότι είναι παιδιά του τίμιου αγωνιστή Μακρυγιάννη. Ποτές αυτός δεν σε ψύχρανε εις τα δεινά σου και τώρα πρόθυμος να πεθάνει δια σένα, δια να σε ειδούνε τα παιδιά του λεύτερη Ελλάδα και όχι παλιόψαθα της τυραννίας και των κολάκων της. Δια τα παιδιά μου αφήνω και δαιμόνες των κύριων Μιχαήλ Σκηνά, Μελά, Δόσιον, Καλεφουρνά, γυναικά αδελφών μου Σκουζέ και την γυναίκα μου, και να ακολουθήσετε κατά την παλαιά μου διαθήκη ό,τι διαλαμβάνει. Και αν αμελήσετε εις την άλλη ζωή θα μου δώσετε λόγον,
βιαστικός γράφω με τη σημαία μου στο χέρι. Απ' έξω είπαμε το σπίτι πολιορκείται. Έχετε γεια όλοι και την τυραννία να μην την αφήσετε να φωλιάσει στην πατρίδα, να μην ντροπιάσετε τόσα αίματα όπου χύθηκαν. 1843 Σεπτεμβρίου 3 Μακρυγιάννης. Αυτά λοιπόν για τον τα ολίγα, μπορεί κανείς να βρει πολύ περισσότερα στα απομνημονεύματα και στα οράματα και θάματα. Μελέτες πλήστες όσες έχουν γραφεί για το στρατηγό, για την αξία του έργου του. Ανέφερα ήδη τις δοκιμές του Σεφέρη, ο Βλαχογιάννης και άλλοι, και από την άλλη πλευρά ακόμη και ο Κορδάτος εκ του μαρξιστικού στρατοπέδου γράφουν, και όλοι έχουν να πούν λόγια επενετικά για τον στρατηγό, για τον πατριωτισμό του. Βέβαια στους μαρξιστές η θρησκευτικότητα και η ευσέβειά του ήταν κάτι το οποίο τους δεν μπορούσε να κολλήσει με τη δική τους την ιδεολογία. Λοιπόν, αλλά αυτή η αγνότητα και αυτός ο πατριωτισμός και αυτούς ακόμη τους συγκινούσε.